Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε στον αέρα. Είναι 3 το μεσημέρι. Focus Press και πάλι εδώ μαζί για να δούμε την πολιτική επικαιρότητα με τη βοήθεια υποψηφίων από τα κυρίως κόμματα του Κοινοβουλίου. Σήμερα έχουμε ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε Νέα Δημοκρατία, έχουμε και ΚΙΝΑΛ. Σε κάθε εκπομπή προσπαθούμε να έχουμε εκπροσώπηση από όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Σήμερα είναι μια κρίσιμη μέρα. Είχαμε πριν από λίγο και την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στις Βρυξέλλες για να δούμε τι γίνεται και με την Τουρκία και με την προκλητικότητα στην Κυπριακή ΑΟΣ. Εκεί φαίνεται ότι γίνονται βήματα. Δεν ξέρω πόσο μεγάλα και σημαντικά είναι τα βήματα αυτά. Πάντως υπάρχει διπλωματική κινητικότητα και αυτό είναι το θετικό στο θέμα. Γιατί το είπαμε και την προηγούμενη φορά ότι τα σύνορα και τα κεκτημένα της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι και σύνορα και κεκτημένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύ καλώς το θέτει έτσι η ελληνική κυβέρνηση και η αντιπολίτευση που βάζουν μπροστά την Ευρώπη στο θέμα αυτό και ζητάνε κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Το θέμα είναι να δούμε πώς τα λόγια θα μεταφραστούν σε πράξεις και πόσο γρήγορα θα κάνει πίσω ο Ερντογάν με τις γεωτρήσεις. Ταυτοχρόνως όμως φαίνεται ότι προκαλείται και ένα θέμα με το debate την 1η Ιουλίου, γιατί τελευταίες πληροφορίες λένε ότι ενδεχομένως δρομολογηθεί έκτακτη σύνοδος κορυφής ακριβώς εκείνη την ημέρα που συμφώνησαν τα κόμματα και οι διακομματικοί για να γίνει το debate των πολιτικών αρχηγών, κάτι για το οποίο έχει χυθεί πολύ μελάνη και έχει γίνει πολύ κουβέντα τις τελευταίες μέρες. Μαζί μας έχουμε και να τους καλωσορίσουμε και να ευχηθούμε σε όλους καλή επιτυχία, γιατί είναι όλοι υποψήφοι σήμερα. Να αρχίσουμε από τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Πολύ καλό συνάδελφο, νομίζω το ξέρετε όλοι, δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Έδωσε και τη μεγάλη μάχη για την περιφέρεια. Και κύριε Γιαννούλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και θέλω να σας καταγγείλω δημόσια. Γιατί προσωπικά εμένα. Εσάς προσωπικά. Γιατί αυτή η εκπομπή σήμερα εμπεριέχει δύο παγίδες, οι οποίες είναι unfair. Ποιες είναι οι παγίδες, γι' αυτό και η καταγγελία. Ότι έχω απέναντι μου δύο ανθρώπους που πιστεύω κάθε δημοκρατικό κόμμα θα ήθελε να τους έχει στο ψηφοδέλτιο. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι ζωντανά υποδείγματα συνέπειας και ηθικών αξιών στην πολιτική. Mm-hmm. Και δεν κάνω τώρα διαφήμιση, το αντίθετο, θα συγκρουστούμε σε λίγο. Ο Δημήτρης ο Γαλαμάτης, που τον γνωρίζω καλύτερα από τον πρώτερο έντιμο πολιτικό του βίο, είναι ο άνθρωπος που συνειδητά την ηθική στην πολιτική την έκανε βίωμα. Είτε απομακρυνόμενος, είτε παίρνοντας κάποιες αποφάσεις. Έχω να πω ότι δεν ξεκινάμε καλά. Βλέπω πολύ πολιτικό πολιτισμό. Όχι, έτσι είναι. Βιργινία, έτσι είναι. Και ο Νίκος Οξυλούρης, από αυτούς που αληθόριζαν από το Πασόκ, παρότι νέος άνθρωπος, είναι αυτός που με συνέπεια παρέμεινε στον χώρο του Πασόκ χωρίς αυτές τις. Για να δείτε πόσο έμπειρος είναι ο Χρήστος Γιαννούλης, παρουσίασε ήδη τους δύο υποψηφίους. Όχι, θα μαλώσουμε μετά, μη στεναχωριέσαι. Όχι, λέω ότι κάνατε ήδη την παρουσίαση, γιατί έχω εξ αριστερών μου τον κύριο Γαλαμάτη Δημήτρη, γνωστός επίσης, χρόνια στην πολιτική, ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, διετέλεσε και δήμαρχος Βόλβης για κάποια χρόνια. Και έχει δίκιο ο κύριος Γιαννούλης που το σημειώνει αυτό και τον πολιτικό πολιτισμό. Είναι πολύ σημαντικό και εγώ επιμένω να το λέω ότι πρώτα απ' όλα να έχουμε ήρεμη προεκλογική περίοδο, γιατί τα πνεύματα είναι τεταμένα και ήταν τεταμένα λόγω και των ευρωεκλογών και των αυτοδιοικητικών εκλογών. Κύριε Γαλαμάτη, ήσασταν η έκπληξη στην Άλφα Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Νομίζω ότι να ευχαριστήσω καταρχήν τον Άτλαντα για την πρόσκληση. Να ευχαριστήσω τον Χρήστο Γιαννούλη για τα ιδιαιτέρως τιμητικά λόγια που μου απευθύνει και να σας πω ότι μην νομίζετε. Είναι πολιτικά λόγια. Ναι, ναι, okay, ξέρω. Είναι αμοιβαία, να ξέρετε, σε κάποιο σημείο και η δική μου εκτίμηση στη δικιά του διαδρομή και κυρίως στην μεγάλη τολμηρή απόφαση που έφυγε, που πήρε να φύγει από το, αν θέλετε, το ήσυχο ή το ασφαλές περιβάλλον της θέσης στην οποία βρίσκεστε σήμερα εσείς για να μπει στην πολιτική μάχη. Και να μπει δύο φορές. Δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό. Και να μπει δύο φορές σε αυτή τη μάχη. Πολιτική όμως πρέπει να ξέρετε ότι είναι η ίδια μας η ζωή. Mm-hmm. Και αυτό που κάνετε εσείς ως επάγγελμα είναι πολιτική. Γι' αυτό και πολλοί δημοσιογράφοι μπαίνουν στην πολιτική. Η πολιτική δεν είναι θέμα κατοχύρωσης θέσης ή ανάδειξης ή μακροημέρευσης, είναι η ίδια η ζωή μας. Mm-hmm. Υπ' αυτήν την έννοια λοιπόν επιστρέφω με πολύ έτσι αντικειμενικότητα και ευγένεια όλα όσα είπε ο Χρήστος Γιαννούλης. Άλλωστε, τα χρόνια που ήταν στην δημόσια τηλεόραση και εγώ βρισκόμουν με τις άλλες ιδιότητες,
μας περιπούνταν καλά εντός εισαγωγικών στα τραπέζια. Τον Νίκο τον Κουσλούρη τον γνώριζα σήμερα, τον γνωρίζω σαν γιατρό, ως μέλος της Θεσσαλονικιώτικης κοινωνίας και νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε το κομμάτι της συνέπειας που έβαλε λίγο πριν ο Χρήστος, γιατί η συνέπεια στην πολιτική είναι αρετή. Mm-hmm. Και δυστυχώς αξίες αρετής από την πολιτική λείπουν τα τελευταία χρόνια. Μην νομίζετε ότι επειδή είναι πολιτισμένη η συζήτηση θα πέσει η τηλεθέαση. Όχι, νομίζω δεν ότι πολλές φορές προκαλούμε την ένταση γιατί νομίζουμε ότι έχει τηλεθέαση. Πολλές φορές δεν μπορεί να παρακολουθήσει. Ο κόσμος θέλει να ακούσει πια με ηρεμία τις προτάσεις, τις θέσεις. Μπαίνουμε σε μια νέα πολιτική πραγματικότητα από τις 8 Ιουλίου και καλά είναι ο σπόρος να μπαίνει από τώρα, έστω και με μεμονωμένες μονάδες όπως είναι ο Χρήστος Γιαννούλης, ο Ξυλούρης, ο Νίκος και σήμερα εγώ. Να παρουσιάσουμε λοιπόν και τον κύριο Ξυλούρη. Είναι ο Νίκος ο Ξυλούρης, είναι γιατρός στο επάγγελμα και είναι υποψήφιος με το Κοινάλ στην Α Θεσσαλονίκη. Δεν είστε επαγγελματίας πολιτικός. Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Είστε επίκεια βέβαια σε εισαγωγικά στην αρχή. Δεν ξέρω οι συνυποψήφοι εδώ τι θα κάνουν. Μπαίνετε πρώτη φορά στον αγώνα. Δεν είναι πρώτη φορά. Είναι και ήσασταν ξανά υποψήφιος. Και το 12 και το 15 παρέμεινα στο χώρο του ΠΑΣΟΚ γιατί πιστεύω σε αυτή την παράταξη. Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Είμαι χειρουργός ορθοπαιδικός. Ασχολούμαι με αθλητικές κακώσεις και ομάδες στην πόλη μας. Και εύχομαι και εγώ με τη σειρά μου καλή επιτυχία στους συνυποψήφιους μου και καλή δύναμη σε αυτόν τον εκλογικό αγώνα που έχει ξεκινήσει ήδη μέχρι τις 8 Ιουλίου. Τουλάχιστον δική μου παρατήρηση, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, ξεκινάει με πολύ καλύτερους όρους από την άποψη ότι έχει τεράστιες διαφορές στο δημόσιο λόγο που εκφέρεται. Δηλαδή, η προηγούμενη προεκλογική αναμέτρηση το 2014 ήταν πάρα πολύ οξυμένα τα πνεύματα και ακούστηκαν 15 και ακούστηκαν πάρα πολύ βαριές εκφράσεις. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σηκώσει πολύ τους τόνους. Τώρα είναι πιο ήρεμα τα πράγματα, κύριε Γιαννούλη, ή κάνω λάθος? Τώρα πιστεύω ότι λέγονται πολύ πιο επώδυνα πράγματα, ίσως με πιο ήρεμο τόνο. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν άκουσα χθες από έναν υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί απειλή για την αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία, είναι πολύ πιο βαρύ από ένα σύνθημα. Δεν έχει όχι, νόημα. Όχι, δεν τώρα το ξέρω εγώ, γι' αυτό το ρωτάω. Δεν είναι. Είναι αν είναι δημόσια. Στην Δημοκρατία, στη Β' Θεσσαλονίκη, σε άλλη τηλεοπτική εκπομπή. Ακούστηκε εκεί. Ναι, απλά δεν το ξέρω, γι' αυτό σας ρωτάω. Ναι. Αυτό είναι πολύ πιο βαρύ και δυναμητίζει το προεκλογικό κλίμα, αλλά λέγεται, αν υποθεί με ήπιο τόνο, δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο κακό σαφώς, ή προσβλητικό ή και χυδαίο, θα έλεγα, για μια... Για ένα κοινοβουλευτικό κόμμα. Για ένα κοινοβουλευτικό κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα, ξέρετε ποια είναι η διαφορά. Απλά ξέρετε κάτι, διακόπτω. Θα διακόπτουμε λίγο, ξέρετε. Ο κύριος Γιαννούλης νομίζω δεν έχει πρόβλημα, έτσι κι αλλιώς της δουλειάς είναι. Απλά στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο ακούστηκαν πράγματα από το στόμα του ίδιου του Πρωθυπουργού, δηλαδή του τότε εν αναμονή Πρωθυπουργού. Δηλαδή εκείνο το σύνθημα το «Ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν», εγώ ακόμα δεν το έχω ξεπεράσει, να σας το πω. Σύμφωνα. Πρέπει να το ξεπεράσουμε όμως, γιατί περάσανε 4 και πλέον χρόνια. Υπάρχει μια κρίσιμη αναμέτρηση στις 7 Ιουλίου που αφορά το μέλλον. Και δεν αφορά το μέλλον των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ. Άρα θεωρείτε ότι ήταν λάθος τέτοιος δημόσιος λόγος, ήταν λανθασμένος? Δεν έχει κανένα νόημα η ερμηνεία ή η εκτίμηση, γιατί πολλά πράγματα, αν απομονώσουμε μόνο αυτό, θα δικήσουμε τη συνολική εικόνα μιας άλλης εποχής που πρέπει να κριθεί και από την ιστορία και κρίθηκε και από τους ψηφοφόρους το 2015. Mm-hmm. Νικηφόρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, το αν ήταν σωστό ή λάθος, και αυτό έχει εκτιμηθεί, αλλά δεν είναι το ζήτημα που μας απασχολεί σήμερα. Εμένα, ξέρετε τι με απασχολεί. Και μπορεί να σας εκπλήξω και πάλι. Με απασχολεί το γεγονός ότι μπορούμε να συνθέσουμε ή θα έπρεπε να μπορούμε να συνθέσουμε πολιτικές πρακτικές και λύσεις που αφορούν τους ανθρώπους, που αφορούν την πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών και να μην υπάρχει το καμουφλάζ περίπου των ίδιων προθέσεων και στόχων με άλλες εκφράσεις, αλλά όλοι θέλουμε να καταλήξουμε στο ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό είναι μια ίσως υψηλή πολιτική αξία ή το ιδανικό που δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Στην πραγματικότητα τώρα υπάρχει ένα δίλημα. Ένα σοβαρό ιστορικό και πολιτικό δίλημα. Το αν θα επιλεγεί ένα συγκεκριμένο τρόπο άσκηση τη εξουσία, και το άσκηση τη εξουσία το λέω σε ό,τι αφορά τη διαχείριση, τη διαφάνεια και τη διαφθορά, που έχουμε πάρα πολύ κακό υπόδειγμα τα προηγούμενα 40 χρόνια, από τη μεταπολίτευση και μετά. Και σε αυτή την πρόταση που διατυπώθηκε στο Μέγαρο Μουσικής από τον Πρωθυπουργό και τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά το μήνυμα των ευρωεκλογών, είναι μια προγραμματική δέσμευση που αφορά την ανεργία, αφορά το περιβάλλον, αφορά την υγεία, την παιδεία, κυρίως αφορά το κοινωνικό κράτος που πρέπει να παραμείνει ενεργό. Σε αυτό, αν θέλετε, μπορούμε να συζητήσουμε, να διαφωνήσουμε, αλλά πρέπει να είμαστε τόσο σαφείς, όσο δεν πιστεύω ότι ήταν η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
απέναντι στους πολίτες. Σε αυτό θα απαντήσει ο κύριος Γαλαμάτης, αν ήταν σαφής ή όχι η Νέα Δημοκρατία. Και επίσης το λένε πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είχατε πολλά χρόνια πριν που κυβερνήσατε. Δηλαδή, μόλις πριν από το ΣΥΡΙΖΑ ήσασταν μαζί με το ΠΑΣΟΚ. Τι άλλαξε δηλαδή και ο κόσμος τώρα πρέπει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία? Θα φτάσω δια της πλαγίας στην απάντηση. Να σταθώ λίγο σε κάτι που είπε λίγο πριν ο Νίκος. Και περήφανα κιόλας το είπε ο ίδιος και το συνυπογράφω ότι εγώ δεν είμαι πολιτικός. Αυτού του είδους το γεγονός ότι υπήρξαν παραδείγματα πολιτικών, όχι λίγα, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς, τα οποία τα περισσότερα παραδείγματα προέρχονται από τις παρατάξεις που κυβερνήσαν με τα πολιτευτικά τη χώρα. Σταματάω εγώ στο 2015, γιατί θα φτάσω μετά το 2015 να πω το γεγονός λοιπόν ότι σπήλωσαν την αξία της πολιτικής. Έχει οδηγήσει σε πάρα πολλά πρόσωπα που μπαίνουν στην πολιτική προκειμένου να απαλλάξουν από πάνω αυτή τη δυνητική μορφή που κινείται στον κόσμο ότι όποιος είναι πολιτικός ίσον κακός, να μπαίνουν με τη λογική ότι δεν είναι πολιτικός. Όποιος μπαίνει στην πολιτική και ζητάει την ψήφο του κόσμου, όποιος θέτει τον εαυτό του στην κάλπη, είναι πολιτικός. Εγώ, για παράδειγμα, είμαι και εγώ επαγγελματία, είμαι κτηνίατρο, είμαι στο Υπουργείο Γεωργία, είμαι διδάκτορο του Πανεπιστήμιου στην Κτηνιατρική, ο Χρήστος είναι δημοσιογράφο. Δεν κοιμόμαστε και ξυπνάμε το βράδυ. Δεν κοιμόμαστε κτηνίατρο και ξυπνάμε το βράδυ πολιτική. Ο Δημήτρη έχει πει ότι δεν κάναμε επάγγελμα την πολιτική. Αυτό είναι υπόδειγμα. Αυτό δεν έχουμε κάνει. Δεν έχουμε κάνει επάγγελμα την πολιτική. Κάποιοι συνάδελφοί σου το κάνανε επάγγελμα την πολιτική. Πολιτευτή είμαι, επειδή μου αρέσει να προσφέρω στον άνθρωπο. Και θέλω να βοηθήσω όσο πιο πολύ γίνεται. Η δημόσια προσφορά είναι η αποθέωση της πολιτικής πράξης. Και όπως είπα και λίγο πριν, κατά την άποψή μου, η πολιτική είναι η ίδια η ζωή μας. Υπό αυτήν λοιπόν, είσαι περήφανος που μπαίνεις στην πολιτική, να δηλώνεις περήφανα ότι είμαι πολιτικός και παράλληλα είμαι και αυτό που κουβαλάω ως άνθρωπος στην ζωή μας. Οι πολίτες, άλλωστε, να ξέρετε ότι όλους αυτούς που δηλώναν τις πολιτικές περσόνες που τα τελευταία 10 χρόνια, στα χρόνια της κρίσης, δηλώναν βροντόφωνο ότι δεν είναι πολιτική, τους έστειλε και εκτός κοινοβουλίου. Ευρωκοινοβουλίου και τους οδήγησε στο να μην συμμετέχουν καν τα κόμματά τους και σε αυτές τις εκλογές. Μην αναφερθούμε σε ονόματα, μπορούμε να καταλάβουμε πολύ καλά. Ναι, γιατί σκέφτεται με τις εκλογές μπροστά. Όσον αφορά αυτά που ανέφερε λίγο πριν ο Χρήστος, τα οποία και εγώ τα ακούω με θυμηδία, δεν το έχω ακούσει, αλλά από όπου και αν προέρχονται, είναι ασφαλώς. Δεν χωράνε σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία τέτοιου είδους χαρακτηρισμοί, για ένα κόμμα που είναι σήμερα στην κυβέρνηση, που έχει πάρει την πλειοψηφία του 2015 από τον ελληνικό λαό, που κρίθηκε, όπως είπε, το 2015, που κρίθηκε και το 2019 στις ευρωεκλογές, θα ξανακριθεί. Το θέμα είναι αυτό που εγώ θέλω να κριτικάρω με ένταση, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ένα νέο κόμμα, μια νέα παράταξη, να το πω, ένας νέος πολυκομματικός σχηματισμός και βρίσκεται 4 χρόνια στη διακυβέρνηση του τόπου, ήρθε ως κάτι καινούριο. Να μην πω ως αριστερό, αυτό ούτως ή άλλως εννοείται και από τον τίτλο του. Ναι. Μέσα σε 4 χρόνια, δυστυχώς, στελέχεται μεμονωμένα, αλλά και ως κυβέρνηση σε κάποιες περιπτώσεις, αντέγραψαν ή ακολούθησαν ή εξεδήλωσαν τις πιο αποκρουστικές εκδηλώσεις του παλιού, όπως έλεγε και ο ΣΥΡΙΖΑ, του παλιού πολιτικού συστήματος. Τροπολογίες τη νύχτα, ευνοκρατία μέχρι και την τελευταία μέρα παιδιών με τις μετατάξεις και όλα τα σχετικά, αθρώες προσλήψεις που μπορεί να κάλυπταν ή να μην κάλυπταν ανάγκες. Αυτό, να ξέρετε, δημιουργεί πολύ πιο με μεγαλύτερη ταχύτητα την αποστροφή του κόσμου σε κάτι που είναι καινούριο. Έτσι αντιδράει η κοινωνία, κατά την άποψή μου. Άρα λοιπόν είναι ένα αστικό κόμμα. Έδωσε μάχη για να γίνει αστικό κόμμα και να φύγει από τον ακτιβισμό του μικροκοινοβουλευτικού κόμματος. Έτσι. Θα μπορούσε να είχε. Προσγειώθηκε όμως στο μεταξύ, κύριε Γαλαμάτη. Τον προσγείωσε ο ελληνικός λαός με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Όχι, δεν μιλάω για τώρα. Δεν μιλάω για το αποτέλεσμα αυτό. Λέω ότι είναι διαφορετικός ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη περίοδο διακυβέρνησης, το πρώτο εξάμηνο που λέμε Βαρουφάκη. Και είχε μια προσγείωση μετά από το Μήκαν. Εγώ θα κρίνω συνολικά την τετραετία. Πάντως, έχει αλλάξει η Ήταν μια τετραετία που, όπως σας είπα, σε μεγάλη μερίδα της ελληνικής κοινωνίας ήρθε ως ελπίδα και μέσα σε 4 χρόνια δημιούργησε αισθήματα, κατά την άποψή μου. Έτσι. Και πάντα η έννοια της αποστροφής πολιτικά την τοποθετώ. Δημιούργησε αισθήματα αποστροφής που για τη Νέα Δημοκρατία ή για το ΠΑΣΟΚ, για το Κινάλ, δεν ξέρω πώς λέγεστε σήμερα. Κινάλ. Ναι. Εγώ ΠΑΣΟΚ προτιμώ να το λέω, γιατί εμείς με το ΠΑΣΟΚ που μεγαλώσαμε να έχουμε αντίπαλο. Έτσι. Μέσα σε 4 χρόνια με μια ταχεία. Έτσι, από συγκεκριμένες συμπεριφορές μεμονωμένων στελεχών που δίναν όμως την εικόνα. Που έτσι, στήχησαν όμως. Με δικαστικές κουβέντες, με κουβέντες έξω από τον πολιτικό πολιτισμό, με υπερβολές, με ύβρις και με όλα αυτά που περιγράψαμε λίγο πριν. Δεν φαντάζομαι να έχετε στο μυαλό σας τον κύριο Πολάκη. Οι πολίτες καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά που εννοούμε και όταν κάνουμε μια τοποθέτηση πολιτική, ο καθένας στεγάζεται κάτω από εκεί που νομίζει ότι στεγάζεται. Αν έχει το στοιχείο της υπερβολής αυτό, πρέπει να το συζητήσουμε. Δηλαδή, αν αυτή η εικόνα δεν μπορεί να σκιάσει ή αυτά τα παραδείγματα
συνολικές επιδόσεις. Γιατί εγώ διαφωνώ με αυτό που λέει η Βιργινία, ότι άλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ ή μεταλλάχθηκε σε κάτι άλλο. Όχι, να σας πω κάτι, κύριε Γιαννούλη, συγγνώμη. Δεν το εννοώ αρνητικά. Εγώ εννοώ ότι προσγειώθηκε στην πραγματικότητα σε πολλά επίπεδα και μπόρεσε και κυβέρνησε τη χώρα. Γιατί ορίμασε. Είναι αυτό ακριβώς εννοώ. Ορίμασε και οι εμπειρίες γίνονται πολύτιμος οδηγός. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε προεκλογικός. Αλλά δεν εκφεύγει ενός πολιτικού πλαισίου. Κοιτάξτε, η λέξη αριστερός ή αριστερά για μένα είναι πολύ μεγάλη κουβέντα για την ισχυριστεί κάποιος. Υπήρξαν συμβολικά πρόσωπα και μέσα στην δημοσιογραφική μου πορεία συνάντησα ανθρώπους που, όπως είπε ο Δημήτρης, η πολιτική είναι η ζωή μας, για αυτούς η πολιτική ήταν καθήκον και θυσίασαν και τη ζωή τους για την πολιτική. Άρα το να δηλώνω εγώ με ευκολία είμαι αριστερός ή μπορώ να εκφράσω πλήρως την αριστερά, να σας πω την αλήθεια, το κάνω με πολύ μεγάλη δυσκολία ή θα το κάνω, εν πάση περιπτώσει, με σεμνότητα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι υπερβολή να απομονώσουμε δύο ή τρία χαρακτηριστικά που, ναι, προέρχονται από μια παλιά αντίληψη για να σκεπάσουν ένα έργο συνολικό. Εγώ ακόμη και να θέλω, ας υποθέσουμε ότι, και δίνω τον μισό μου χρόνο στον Νίκο γιατί τον έχω κλέψει, για να επιστρέψω και τα καλά λόγια που είπε στο Χρήστο, να προσχωρήσω στην αποψηφιστή και να συμφωνήσω. Υπάρχει ένα αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Εδώ, ό,τι και να λέμε εμείς, υπάρχει ένα αποτέλεσμα το οποίο πάντα είναι καταλήτης. Λοιπόν, για να επιστρέψω και εγώ, θέλω να θυμίσω στις ευρωεκλογές που υπήρχε διαφορά 10 μονάδων και υπερκαλύφθηκε. Τα τελευταία χρόνια, το αντίστροφο γίνεται τα τελευταία χρόνια. Αυτό που σας περιγράφω και θέλω να θυμίσω. Στις ευρωεκλογές και μετά έκλεισε η ψαλίδα. Είχε μεγάλη. Είχε μεγάλη. Εγώ θυμάμαι τα τελευταία χρόνια πάντως που γινόταν το αντίστροφο. Δηλαδή μεγάλο η διαφορά. Θα το θυμάται και ο Νίκος με λίγη οδύνη. Μάλλον ο Δημήτρης με λίγη οδύνη. Τις εκλογές του 2000. Ναι. Που η Νέα Δημοκρατία πανηγύριζε για 47 λεπτά. Η Νέα Δημοκρατία κοιμήθηκε κυβέρνηση και ξύπνησε. Α, μην το θυμίζετε γιατί. 7 λεπτά. Εγώ αναφέρθηκα στα αποτελέσματα που ήδη υπάρχουν. Το βράδυ ήμουν στο εκλογικό συνομαρχιακή του Πασόκ που πανηγύριζαν. Εκεί δεν είχε ψυχή. Και από μια ώρα και μετά άρχισε να μαζεύεται κόσμο γιατί άλλαξε το αποτέλεσμα. Με Νέα Δημοκρατία και και ήταν η συνάδελφος η Μαρία Χατζηδημητρίου τότε στη Νέα Δημοκρατία και είχε μείνει σίξη, δεν είχε άνθρωπο εκεί απ' έξω και άλλαξε το αποτέλεσμα στο τσακ. Εσείς, κύριε Ξυλούρη, λοιπόν, ναι, για πείτε. Είναι αυτός που έχει την ενόραση. Να τελειώσω ένα λεπτό. Είναι αυτός που έχει την ενόραση να προβλέψει το καλό των πολλών. Ναι, όλοι γι' αυτό παλεύετε. Εγώ στο είπα ότι θα πρέπει να είσαι περήφανος που μπαίνεις στην πολιτική. Μα είμαι περήφανος. Μην αισθάνεσαι τη μειονεξία που και εγώ την είχα στο ξεκίνημα, επειδή η κοινωνία έχει μια κακή άποψη από 5-10 κακά παραδείγματα, να είσαι κουμπωμένος και να λες ότι δεν είμαι πολιτικός. Όχι, είσαι πολιτικός. Είμαι περήφανος. Πάνε να γίνεις βουλευτής, διευθυντής στην ψήφο των ανθρώπων. Είμαι περήφανος. Στο συγκεκριμένο χώρο. Είμαι περήφανος. Εκπροσωπώ το συγκεκριμένο χώρο Πασόκ Κινάλ. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας σήμερα και μπορούμε να κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Για το Πασόκ, λοιπόν, να πούμε, ή το Κινάλ, όπως θέλετε, πείτε το συνεννοούμαστε. Κινάλ, Πασόκ. Γιατί βλέπουμε τα αποτέλεσματα των δημοσκοπήσεων, δεν φαίνεται να κάνετε ένα τίναγμα έτσι προς τα πάνω. Δημοσκοπικά, λοιπόν. Με τα δημοσκοπικά ευρήματα μιλάμε πάντα. Ο στόχος σας, δηλαδή, ποιος είναι για αυτές τις εκλογές? Ο στόχος μας είναι η κοινωνία να δώσει περισσότερη δύναμη στο Πασόκ Κινάλ, ώστε να είναι ο ρυθμιστής αύριο των καταστάσεων ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία. Εμάς προσωπικά και σαν Ξυλούρης, είναι η Νέα Δημοκρατία ο στρατηγικός μου αντίπαλος και πώς θα αποδομήσω την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και ακόμα πιο πίσω, με το λαϊκισμό του Προέδρου του, κατάφερε να υφαρπάξει τους ψηφοφόρους μας, γιατί στην ουσία όλοι οι πρώην σύντροφοί μας έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και να μην ξεχνάμε ότι ο στρατηγικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία, η δεξιά, η άκρα δεξιά και η Χρυσή Αυγή. Άρα αδιμέτωπος, έτσι. Στρατηγικός είπε εμείς είμαστε, ναι. Από ό,τι κατάλαβα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, όταν είπατε πώς θα είπατε, σας άρπαξε τα πολιτικά σας. Μας υφάρπαξε τους ψηφοφόρους. Τους ψηφοφόρους και τα στελέχη, θα έλεγα εγώ. Γιατί έχει πάρει πολλά στελέχη και από το Πασόκ. Και με τις μεταγραφές που κάνει, ναι. Οπότε αυτό λέτε ότι σας προκαλεί θέμα, έτσι. Γιατί. Πάντως, αυτή η φαρπαγή που περιγράφετε έχει ένα στοιχείο το οποίο αμφισβητείται. Γιατί αν μπούμε στη διαδικασία της στατιστικής αποτύπωσης, ποιος έχει φαρπάξει πότε και για πόσο την ψήφο των πολιτών με αναλήθειες, το λέω με τον πιο κομψό τρόπο, με παραλυτιστική πολιτική και με μικροπολιτικό τρόπο. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτή διαπερνά οριζόντια την μεταπολιτευτική περίοδο, έτσι. Δεν μπορεί κανείς να ξεχνάει από αυτό. Να είμαστε. Εμείς ήμασταν ακόμα στο 40% το 2009 και ξαφνικά βρεθήκαμε το 2012 που αναλάβαμε μία βόμβα μετά τη διακυβέρνηση του Καραμαλή το 2004 με το 2009 και
Ναι, και δεν μπορείτε να σηκώσετε κεφάλι. Και δεν μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι. Ναι. Ίσως εξαιτίας της στρατηγικής επιλογής σας, που εκφραζόταν τότε είτε από τον Γιώργο Πανδρέου, είτε από τον Ευάγγελο Βανιζέλο, να κάνετε κυβερνητικό εταίρο τη Νέα Δημοκρατία με τρόπο που δεν είχε αποτέλεσμα και στη χώρα, αλλά και στα κόμματά σας. Η δική μας παράταξη έβαλε πλάτη πάντα στα δύσκολα, όταν η χώρα πήγαινε στα βράχια και θα το ξανακάνει αν χρειαστεί, χωρίς να την νοιάζει το πολιτικό κόστος, όπως και το απέδειξε, γι' αυτό και έχουμε φτάσει στα ποσοστά που έχουμε φτάσει. Εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο είναι δυνατόν και εμείς οι νέοι πολιτικοί, να έρθει ο χώρος πάλι εκεί που το αξίζει. Χαίρομαι που είπες εμείς οι νέοι πολιτικοί. Άσε που σχωρίσαμε στη... Άρα συμφωνούμε και οι τρεις τώρα. Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Γιαννούλη, γιατί θα πάμε σε διαφημίσεις σε δύο λεπτά. Είδα μια συνέντευξη του κυρίου Νίκο Κωνσταντόπουλου, του πρώην Προέδρου της Συνασπισμού. Δεν μίλησε με καθόλου κολακευτικά λόγια για τον ΣΥΡΙΖΑ. Και τι σημαίνει αυτό? Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος έχει αποστασιοποιηθεί από την πολιτική ζωή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι λογικό και μετά την επιλογή που έκανε η ζωή Κωνσταντοπούλου να είναι απέναντι. Δεν σημαίνει κατά τεκμήριο ότι είναι ο οδηγός της πολιτικής σκέψης. Το λέω με σεβασμό στο πρόσωπό του. Ήταν ένας πολιτικός που διέγραψε με ευπρέπεια και ήθος την τροχιά του, αλλά μια συνέντευξη, τι να σας πω, δεν μου προκαλεί κάποιο ενδιαφέρον να τη σχολιάσω. Όχι αλαζονικά, ότι δεν πιστεύω ότι είναι το μείζον. Υπάρχουν πολλές τέτοιες συνεντεύξεις, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές συνεντεύξεις. Ότι ήταν πρόεδρος του κόμματος επί χρόνια κτλ. Και τώρα θεωρεί ότι δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ο συνεχιστής του συνασπισμού, ο συνεχιστής της αριστερής πορείας κτλ. Λέγε συγκεκριμένα πράγματα. Κοιτάξτε, δικαίωμά του να το εκφράζει και ο κ. Κωνσταντόπουλος και ο κ. Λαφαζάνης και όσοι βρέθηκαν απέναντι από το ΣΥΡΙΖΑ. Η πραγματικότητα είναι η εξής. Ότι τον Γενάρη και στη συνέχεια το Σεπτέμβριο του 2015 υπήρχε μια χώρα, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, μπορούμε να διαφωνήσουμε, αλλά εμένα η άποψή μου, ενθυμούμενο στην εικόνα του 2014, ήταν μια Ελλάδα κατεστραμμένη. Μια Ελλάδα που θυμίζω είχε υποστεί περί το 50% μείωση εισοδήματος, μια Ελλάδα που υπήρχε σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης και σύντησης, και ανοίγω μια παρένθεση, οι κάρτες και οι δυνατότητες που δόθηκαν σε ανθρώπους να πηγαίνουν με αξιοπρέπεια στο σούπερ μάρκετ δεν υπήρχαν πριν το 2014, την εποχή του παραδείσου που περιγράφει ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Σαμαράς, ότι μέχρι το 2014 κατάφεραν να τα κάνουν όλα καλά. Η Ελλάδα ήταν ένας παράδεισος και έβγαινε και στις αγορές και στην λεωφόρο της ανάπτυξης, την ίδια ώρα που υπήρχε μια εικόνα η οποία κρίνεται από τους πολίτες, και μην μου πείτε για τις ευρωεκλογές. Γιατί οι ευρωεκλογές έχουν άλλο πολιτικό περιβάλλον και αυτό κλίμα. Είναι αλήθεια. Αυτό να το δούμε στις εθνικές εκλογές. Είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά. Ναι, είπατε κι εσείς όμως το 2015 και άλλα κάνατε στην πορεία τα τελευταία 4 χρόνια. Πολιτική, ξεκινήσατε με τα ούλια και τις ζουρνάδες και καταλήξατε αυτή τη στιγμή να έχετε μια πολιτική ήττα 9%. Το παραδέχτηκε. Διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Η πολιτική ήττα από τον Γενάρη μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015. Το χαρακτήρισε και ο Τσίπρας ως αυταπάτη. Άλλοι το χαρακτηρίζουν πιο σκληρά. Αλλά το παραδέχτηκε. Και ανοίγω πάλι μια παρένθεση. Μιλάμε τώρα για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, που είναι ο ένας εκ των δύο Πρωθυπουργών που είχαν το θάρρος και τη γενναιότητα στην κοινή γνώμη να ζητήσουν συγγνώμη. Ο ένας ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου με το μέα κούλπα στη Βουλή και ο δεύτερος ήταν ο Τσίπρας για το συγγνώμη για ένα θέμα μείζονος ηθικής σημασίας, ελάσσονος αποτελεσματικότητας στη δημόσια ζωή. Μιλάμε για δύο μετατάξεις μπροστά στις χιλιάδες που έχουν γίνει από τους επαγγελματίες της πολιτικής, για να ξαναέρθω στην πρώτη μας κουβέντα, από αυτούς που έχουν κάνει την πολιτική επάγγελμα, και ζήτησε συγγνώμη. Από εκεί και πέρα όμως τι ακολούθησε? Ακολούθησε μια πορεία εντός του τρίτου μνημονίου, του τρίτου προγράμματος, όπως λέγεται, και από τον Αύγουστο και μετά υπάρχει δυνατότητα να δείξει πραγματικά την πολιτική ευαισθησία, την πολιτική του τοποθέτηση και το τι θέλει πραγματικά να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν είχε επιλέξει αυτή τη συγγνώμη να την πει για αυτό μείζωνα θέματα, θα ήταν καλύτερα και για τον ίδιο. Εμέσως, από όταν την περιορίζει σε ένα ελάσσονο σημασία όπως είπατε ζήτημα. Αλλά υπόθηκε. Ο Σαμαρά ζήτησε συγγνώμη. Ο Μητσοτάκης ζήτησε συγγνώμη για 15.000 απολύσεις. Επειδή θα κάνει διάλειμμα η κομπή, για την περίοδο του 2014 που αναφέρεται, θα απαντήσω μόλις ξεκινήσω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που με βοηθάτε. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα σύντομο και επανερχόμαστε για να δούμε και τα φορολογικά μέτρα, να δούμε και τη μεσαία τάξη. Γιατί η μεσαία τάξη τελικά αποδείχθηκε. Να μην δούμε όλους τους Έλληνες. Γιατί μόνο τη μεσαία τάξη? Και τα φορολογικά θα δούμε, και τη μεσαία τάξη και τους ασθενέστερους, για τους οποίους έκανε κάποια βήματα ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορούμε να τα αρνηθούμε αυτό. Έκανε πολλά βήματα και κυρίως και για τους νέους. Αλλά θα τα δούμε αμέσως μετά το διάλειμμα, να δούμε λίγο τι συμβαίνει στις τσέπες μας εν τέλει.